Παύλος Δαούτης και στις Νέες Δραπετσόνας. Βέβαια είσαι και στην ΑΕ Περάματος, στην ΚΑΠΑ 16 ή 14. Ας σταθούμε εδώ που είμαστε σήμερα. Πρώτη προπόνηση με τις Νέες Δραπετσόνας, γυναικείο ποδόσφαιρο, Β' Εθνική, επαγγελματική κατηγορία. Θέλω να μου πεις πώς ήρθε η χημεία και η παντριά ανάμεσα σε σένα το χρόνιο Νταουξή και σε σένα να τα βρείτε. Καταρχήν και, τι σε έκανε να έρθει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Καταρχήν να πω καλή χρονιά, υγεία σε όλο το ποδοσφαιρικό και γενικότερα στον κόσμο. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Θα ήθελα να πω ότι με τον κύριο Ταουξή γνωριζόμαστε ποδοσφαιρικά πάρα πολλά χρόνια. Πάντα σαν αντίπαλοι τις περισσότερες φορές. Έφτασε ο χρόνος κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Ήταν ένα κίνητρο, μια πρόταση που μου έγινε και ένα κίνητρο σε μια επαγγελματική κατηγορία με ένα άλλο είδος το γυναικείο ποδόσφαιρο και σαν ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ, να δω κατά πόσο, σε τι επίπεδα είναι και αν μπορούμε να τα απεξέλθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Πρώτη μέρα σήμερα, γνωριμία και προπόνηση. Το μάτι σου είναι έμπειρο. Είδες υπάρχει υλικό. Πρώτη μέρα σήμερα έχει πάρα πολύ. Πάντα στην αρχή μαζεύεται ο κόσμος. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε, να έχουμε αυτό το κορμό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έχει πάρα πολύ νεαρά κορίτσια. Βλέπω ότι υπάρχει όρεξη. Δουλειά, αν θα γίνει, σίγουρα θα υπάρχουν αποτελέσματα. Τι θα ήθελες να πεις στους γονείς και τι θα ήθελες να προσέξουν ιδιαίτερα οι αθλητρίες σου? Εντάξει, να έχουν όρεξη. Θα ήθελα να πω στις κοπέλες να έχουν όρεξη, διάθεση, να πάνε καλά στα μαθήματά τους, ό,τι επιλέξει κάθε μία. Στους γονείς ότι έχουν επιλέξει να κάνουν ένα άθλημα πάρα πολύ υγιεινό και θα τους βοηθήσει σε πολλά στο μέλλον. Και τους ευχαριστούμε που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Θεωρείς ότι αυτό σου ταιριάζει, βλέπεις ότι σου αρέσει? Ακόμα δεν ξέρω, είναι πρώτη μέρα. Πιστεύω, επειδή είναι το ποδόσφαιρο, το είδος του ποδοσφαίρου, είναι ότι σίγουρα μου ταιριάζει το ποδόσφαιρο. Τώρα το είδος, αν είναι... Εγώ αντιμετωπίζω και τις γυναίκες σαν άντρες, ούτως ή άλλως θα τις αντιμετωπίσω. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει γυναίκα και άντρα, υπάρχει το άθλημα, αυτή την μπάλα. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι. Δεν είναι το ποδόσφαιρο αντρικό άθλημα. Έτσι. Είναι και γυναικείο, γιατί μπορεί να παιχτούν και από γυναίκες. Είναι επαγγελματική κατηγορία πάνω απ' όλα. Ναι, αυτό είναι. Εθνική, είναι επαγγελματίες. Είναι πρόκληση για σένα αυτό? Βεβαίως και πρόκληση, και δεν μπορούμε να μηδενίσουμε κανένα κίνητρο που έχει ο καθένας προπονητής, αν είναι γυναίκα ή γυναικείο ή αντρικό. Το θέμα είναι η πρόκληση που σου δίνει για να μπορείς να αντιμετωπίσεις μια β' εθνική ομάδα στα επίπεδα αυτά. Με Τζορτζίδη δίπλα σου, ευχαριστημένος? Βεβαίως, είναι χρόνια στο χώρο ο κύριος Δημήτρης. Πάρα πολύ καλός στη δουλειά του χρόνια. Ευκαιρία κιόλας να συνεργαστούμε, να κάνουμε ένα δίδυμο καλό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή προπόνηση και σου εύχομαι, αφού στο αντρικό τα πας πολύ καλά, πιστεύω με τις γυναίκες θα τα πας ακόμα καλύτερα. Να σε καλά. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Τζορτζίδη. Τι να πω, τι να πω εγώ. Εσύ είσαι ιστορία. Ο φακός μόνο που σε βλέπει είναι η ιστορία του Πειραϊκού ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο. Πραγματικά είσαι ένας από τους καλύτερους προπονητές, με ήθος, σοβαρότητα. Σε θεωρώ πάρα πολύ καλό προπονητή και αξιόλογο άνθρωπο. Σε έχω γνωρίσει σε όλα τα πόστα, δεν σε πρόλαβα από ποδοσφαιριστή, αλλά σε έχω γνωρίσει σαν προπονητή. Κάνεις μια καινούργια αρχή, ένα πραγματικά που μου αρέσει και με συγκίνησε και εμένα. Είσαι στο πλευρό του Παύλου του Δαούτη, συνεργάτες μαζί στη γυναικεία ομάδα, επαγγελματική κατηγορία Β' Εθνική Νέων Δραπετσόνας, Νέες Δραπετσόνας, οι οποίες μπήκαν στην επαγγελματική κατηγορία, μείνανε και στη Β' Εθνική. Και να ξέρει και ο κόσμος ότι έχουμε μια ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο που είναι Β' Εθνική και είναι και επαγγελματική κατηγορία. Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε. Πραγματικά βλέπω ένα πολύ ωραίο team. Να είσαι δίπλα στο πλευρό του Παύλου. Και θέλω να μου πεις
τι σε έκανε να ασχοληθείς με το γυναικείο ποδόσφαιρο? Δώσ' μου την εικόνα σου. Ήθελες να είσαι στον αγωνιστικό χώρο περισσότερο? Μετά από 2 χρόνια απουσίαζα, από τα 3, δεν ξέρω καλά, γιατί είχα σκοπό να το εγκαταλείψω. Όχι το ποδόσφαιρο, γενικά. Ναι, να προπονητική, ναι, να ασχοληθώ με τα εγγόνια μου πιο πολύ. Αυτό που με έκανε να ασχοληθώ είναι ότι πάνω απ' όλα είναι οι νέοι Δραπετσόνος, οι οποίοι οι νέοι Δραπετσόνος για μένα είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι σταθμός για σένα, ναι. Είναι σταθμός πράγματι. Το πώς με αγαπάνε, το πώς μου συμπεριφέρονται, το πώς με έχουν, ειδικά ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Χρόνης. Καλά, αυτοί οι άνθρωποι είναι... Ο κύριος Μάρκος και τα παιδιά όλα που απαρτίζουν τώρα, ο κύριος Χρούσης που είναι τώρα στη... Και τον Παπαγεωργίου, να μην ξεχνάμε και τον Παπαγεωργίου βεβαίως. Και αν ξεχνάω κάποιο, ας με συγχωρέσει. Αυτό με έκανε πιο πολύ και ήρθα. Και ακόμη πάνω απ' όλα να είμαι δίπλα στον κύριο Παύλο, τον Δαούτη, που είναι ένα νέο παιδί, ένα πάρα πολύ καλός προπονητής. Και για μένα είναι πρόκληση να μπορώ, όσο μπορώ, από τη δική μου την πλευρά, να μπορώ να δώσω όσα μου έχουν μείνει ακόμη. Mm. Έχεις ξανασχοληθεί, κύριε Δημήτρη, με το γυναικείο ποδόσφαιρο? Γυναικείο, όχι, με το ποδόσφαιρο έχω ασχοληθεί. Ναι, το αλλά γυναικείο. Νομίζω ότι αυτό είναι και για μένα μια πρόκληση. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ότι μπορείς να προσφέρεις. Κάνεις καλό στον αθλητισμό. Βγάζεις παιδιά. Μπορεί να τα βοηθήσεις όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Στην κοινωνία να βγουν. Mm-hmm. Σωστοί άνθρωποι. Αυτό είναι το πιο βασικότερο που δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, γιατί είναι μικρά παιδάκια και σας κρύβω ότι... Η κίνδυνη είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Ενώ ο αθλητισμός τα ενώνει βεβαίως, τα συσπυρώνει, βεβαίως, είναι κοντά στους γονείς και ξεφεύγουμε τις παγίδες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να μου πεις, είδες υπάρχει υλικό? Πώς το βλέπεις? Από πρώτη μαρία, έτσι, από την πρώτη γνωριμία. Από πρώτη γνωριμία βλέπω ότι υπάρχει και ότι εμένα πάντοτε είναι η δουλειά που γίνεται. Δεν εξετάζω αν είναι μικρή, αν είναι μεγάλη. Όταν δουλέψουμε θα έχει αποτέλεσμα, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Κύριε Δημήτρη, τι θα ήθελε να ευχηθεί σε όλους αυτούς, στους γονείς και στο φωσιόλο τόπο? Πάνω απ' όλα καλή χρονιά να έχουμε και πάνω απ' όλα υγεία να έχουν όλοι και όλοι μας. Τίποτα. Υγεία και όλα τα άλλα έρχονται. Σε ευχαριστώ και Δημήτρη, τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε πολύ μένο μπροστά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δούμε και στα αγωνίσματα, να είσαι καλά. Κοντά μας είναι Αργυρώτη Τζελεπή, γενικός αρχηγός στην ομάδα. Όχι τώρα, από τότε που ιδρύθηκε η ομάδα, γιατί σχεδόν ιδρύτρια είσαι, έτσι. Αρκετό καιρό στη Γάμα Εθνική, Β' Εθνική, επαγγελματική κατηγορία. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου, πόσο ευχαριστημένη είσαι που έχεις τώρα πορεία αυτήν της ομάδας που κατάφερε να μπει στον επαγγελματικό χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου και να είναι στη Β' Εθνική. Ξεκινήσαμε από το 0. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή πορεία σαν Γάμα Εθνική. Με την πρώτη μας συμμετοχή ανεβήκαμε κατηγορία. Ήμασταν πέρσι Β' Εθνική, καταφέραμε και μείναμε Β' Εθνική και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό, για την ομάδα μου. Συνεχίζει η ομάδα Β' Εθνική με τις προσθήκες καινούργιες παίχτριες, άλλες ήρθαν, άλλες φύγανε. Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Είσαι ευχαριστημένη από το φετινό ρόστερ? Ναι, είμαι ευχαριστημένη. Έρχεται καινούργια παιδιά? Έχουμε προσθήκες, ναι, έχουμε προσθήκες. Έχουν έρθει πολλά καινούργια παιδιά, μικρά σε ηλικία, έμπειρες παίχτριες από άλλες ομάδες. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τσελεπή, οι προπονητές ήταν γυναίκες ή άντρες? Είχαμε και πέρσι στη Β' Εθνική είχαμε γυναίκα προπονήτρια, πρόπερσι είχαμε προπονητή, είχαμε στις κορασίδες προπονητή και φέτος έχουμε προπονητή. Παίζει ρόλο αν είναι άντρας ή γυναίκα ή δεν έχει καμία σημασία? Δεν έχει καμία σημασία στο θέμα. Είναι θέμα προπονητή, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Είναι θέμα επικοινωνίας. Πώς επικοινωνεί ο προπονητής με τους παίχτες? Υπάρχει ταλέντο σε αυτή την ομάδα? Υπάρχουν κορίτσια που μπορούν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο? Έχουμε πάρα πολλά κορίτσια που είναι ταλαντούχα, που από πέρσι σαν κορασίδες. Δεν μιλάω για τις μεγάλες που οι περισσότερες έχουμε πολύ καλό ρόστερ και καλές παίκτριες που έχουν παίξει η Α' Εθνική, η Β' Εθνική πολλά χρόνια, αλλά έχουμε και πολλά μικρά ταλέντα. Κυρία Τσελεπή, να κάνω μια ερώτηση σε από περιέργεια. Η νέη Δραπετσόνα, το αντρικό, έχει ακαδημία. Υπάρχει περίπτωση να φτιάξετε και γυναικείο ακαδημία?
Είχαμε και πέρσι ακαδημίες. Δουλειτουργεί ακαδημίες γυναικείου ποδοσφαίρου, έτσι. Και τι ηλικίες μπορούν να έρθουν εδώ? Από 6 χρονών και πάνω. Μέχρι 17. Δεν έχει όριο. Δεν έχει όριο. Αυτό θέλω να πω είναι για την ακαδημία που πληρώνει ο άλλος το μήνα. Μετά, αν θέλει να μπει στο αντρικό, είναι το κανονικό όπως φτιάχνει μια ομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δώσε και μια ευχή στους γονείς, τι εύχεσαι για τη φετινή χρονιά και για όλους τους φιλάθλους του Πειραϊκού Ποδοσφαίρου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για όλες τις ομάδες, χωρίς τραυματισμούς, καλή πορεία. Όσες ομάδες καταφέρουν να ανέβουν, να έχουν επιτυχία και άνοδο. Και δουλειά, και μόνο δουλειά για να αποκτήσεις κάτι καλό. Σας ευχαριστώ, κυρία Τσελεπή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κοντά μας την Πετρούλα Δημοπούλου, το καινούργιο αστέρι της Νέας Δραπετσόνας. Έχεις από μεταγραφή από το Φοίνικα Αγία Σοφία. Έχεις έρθει εδώ. Πρώτη μέρα συνάντηση. Πώς έδωσε το περιβάλλον? Πολύ ωραίο, μου άρεσε. Υπάρχει μια σοβαρότητα και μου άρεσε αυτό. Τι σοβαρότητα, όλα τα κορίτσια είσαι στη ίδια ηλικία και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο. Ναι, και είδα 20 άτομα ναι, πραγματικά ίδια ηλικία, δεν είχατε πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Εδώ πώς, ποιος σου σύστησε να έρθεις? Πώς είχε? Η μητέρα μου έναν γνωστό που απλώς έψαχνα καινούργια ομάδα και της είπα να έρθουμε εδώ πέρα. Και ήρθα και είναι. Μου αρέσει πολύ. Ωραία. Τι θέση σε βάζουν να παίζεις? Έχω παίξει στο σεντερφόρ, απλώς το τελευταίο χρόνο έπαιζα αριστερό χαφ και αριστερό εξτρέμ. Λόγω έλλειψης, ας πούμε, θέσης δεν είχε εκεί ο coach και καλυβώσει να σε βάλει, γιατί η σωματική σου δομή όντως κάνεις για σεντερφόρ, οπότε το βλέπω, μόνο τις κεβαλιές να παίρνεις στάνει. Θέλω να μου πεις, πιστεύεις ότι μπορείς να σταθείς στη Β' Εθνική? Γιατί είναι Β' Εθνική όμως, είναι επαγγελματική κατηγορία, ένα δύσκολο πρωτάθλημα και δυνατό. Δεν έχει σχέση με τη Γ', έτσι είναι μια ταχύτητα παραπάνω. Θέλω και θα το προσπαθήσω. Πιστεύεις όπως ναι. Με τα μαθήματά σου πώς τα συνδυάζεις, δηλαδή ποδόσφαιρο, φροντιστήρια, γιατί σε αυτή τη χρονική περίοδο από τις 6 ώρα μέχρι τις 9 συνήθως πέφτουν φροντιστήρια σε εσάς τα κορίτσια. Φουλ. Τα συνδυάζεις, μπορείς και προλαβαίνεις. Μπορώ. Τα έχεις κανονίσει. Ναι. Για πες μου να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι η ομάδα θα καταφέρει να κρατηθεί σε κατηγορία ή να ανέβει? Πιστεύω ότι θα κρατηθεί σίγουρα, τώρα δεν ξέρω. Γιατί έχει την εμπειρία, έτσι. Ναι. Και είμαστε και, είδα και τα κορίτσια την ομάδα. Ναι, με όλη την έννοια. Δηλαδή είναι και καλά, έχουν ποδοσφαιρική παιδεία. Ναι. Δώσε και μια ευχή για τον κόσμο που τον νέων Δραπετσόνα και τους φιλάθλους. Τι ευχή για την καινούργια χρονιά? Να φτάσουμε σε πιο ψηλά γίνεται και να γίνουμε όλο και καλύτερες. Μπράβο, να είσαι καλά Πετρούλα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.